Και φιλιά σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του Ηλιρία Web TV. Σήμερα το θέμα που θα μιλήσουμε και θα μας απασχολήσει έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση, με τις θέσεις εργασίας και με όλα αυτά τα προβλήματα. Απολιγνητοποίηση λοιπόν, θρίαμβος ή καταστροφή. Το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του έχει μεγάλη ευθύνη το να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο που έτσι και αλλιώς θα κληθούν να υλοποιήσουν διαφορετικές κυβερνήσεις. Η απόφαση της κυβέρνησης για πλήρη απολιγνητοποίηση της χώρας μέχρι το 2028 είναι ιστορικών διαστάσεων. Βέβαια, για όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πετρίδη Παύλο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Κοζάνης. Τον καλωσορίζω και καλησπέριζω. Καλησπέρα, κύριε Μοντιτσιάνο, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, τηλεθεατές, απανταχού της γης. Είναι μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά. Είσαστε σήμερα μαζί μας, κύριε Πετρίδη, να μας αναδείξετε ένα ακόμη πρόβλημα της περιοχής σας, της ευρύτερης περιοχής, όπου έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση. Πείτε μας λοιπόν για τα σχέδια της κυβέρνησης. Κύριε Ποντιτσιάνο, απολιγνητοποίηση. Πάρα πολύ μεγάλη λέξη και λέξη δακρύων για τη Δυτική Μακεδονία. Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Απολιγνητοποίηση, όταν εννοούμε εξαφάνιση της ίδιας της ζωής μας. Όχι μόνο της ενέργειας, όχι μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο από τις θέσεις της εργασίας, από τα πάντα. Γιατί απολιγνητοποίηση όταν λέμε αυτή τη στιγμή είναι σαν να ανοίγουμε τον ίδιο μας το λάκκο και πέφτουμε μέσα. Τα φόπλακα στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Γιατί το θέλει όχι ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν υπάρχει Πρωθυπουργός για μένα, κύριε Ποντιτσιάνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί, για να θησαυρίσουν τα δικά τους τα παιδιά που έχουν μετοχές από τη ΔΕΗ, όπως είναι η κόρη του, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, να το καυτηριάσουμε, έχει το 10% από τη ΔΕΗ. Το ακούσατε? Έχει το 10% αυτή τη στιγμή η κόρη του Μητσοτάκη η Χρύσα. Και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Πώς γίνεται να κερδίζει από τις μετοχές, κύριε Πετρίδη? Έτσι, τι παιχνίδι παίζετε, πώς έρχονται τα χρήματα στην τσέπη του? Μπορώ να σας πω ότι η ενέργεια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματιστήριο και από τη στιγμή που έχουν πάρει χιλιάδες μετοχές με 0,47, αυτή τη στιγμή είναι ένα 50 περίπου, πάει να πει ότι έχουν ανεβάσει 3 φορές πάνω το αρχικό τους ποσό και χώρια πόσα τους έχουν δωρήσει και χώρια πόσα ακόμα ρουσιφέτια έχουν κάνει και έχουν πάρει πάρα πολλές μετοχές με το τίποτα. Οι εταιρείες, κύριε Ποντιτσιάνο, να σας πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα να ξέρετε, είναι όλες δικές τους. Απλώς τις εκμεταλλεύονται άτομα μεγαλοκαρχαρίες όπως ο Κοπελούζος, ο Βαρδιλογιάννης, ο Μυτιληναίος και πολλοί άλλοι. Αυτοί γιατί, και όχι εγώ και εσύ και εσείς, κύριε Ποντιτσιάνο, γιατί, κύριε Ποντιτσιάνο, αυτοί είναι αυτή τη στιγμή στα πράγματα, αυτοί έχουν εργαζόμενους κατά χιλιάδες και αυτοί μπορούν να ανεβάσουν και να κατεβάσουν κυβερνήσεις. Κατανοητό. Σίγουρα δημιουργείται μια σειρά από προβλήματα αλυσιδωτά, κύριε Πετρίδη. Τι λέτε εσείς, θα κάνει μεγάλο κακό στο σύνολο των Ελλήνων η απολιγνητοποίηση? Έχει κάνει ήδη, κύριε Ποντιτσιάνο. Πέρσι, από κάποια στατιστικά στοιχεία που έχω κρατήσει, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι του νομού μου και πρέπει να είμαι πάρα πολύ καλά διαβασμένος, η Μεγαβατόρα έφτιαχνε 42 με 46 ευρώ και αυτή τη στιγμή
που μιλάμε έχει 426, το έβλεπα πριν 5 λεπτά, ευρώ η μεγαλοπατώρα και πήγε και μέχρι και 5-18. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ράλι και βλέπω ότι η μεγαλοπατώρα αυτή τη στιγμή και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είπαμε ότι θα είναι από χρυσάφι, όντως θα είναι από χρυσάφι, δεν θα πέσει κάτω από 500 ευρώ. Είναι σχεδόν σίγουρο. Δεν θέλω να το δω, αλλά και με τα γεγονότα αυτά που έχουμε με την Ουκρανία, εγώ βλέπω ότι όλα θα ανέβουν στα ύψη. Σίγουρα θα ανέβουν και σίγουρα χτυπάει και τη δική μας την πόρτα. Εδώ που μιλάμε, κύριε Πετρίδη, δεν έχουν έρθει ακόμη οι καινούργιοι λογαριασμοί, οι οποίοι σίγουρα θα είναι φουσκωμένοι σύμφωνα με τα στοιχεία από τα οποία μας λέτε τώρα αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από τους πολίτες. Δεν ξέρω πού θα πάει. Είναι ένα καζάνι όπου βράζει. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Ωστόσο, θα ήθελα να μας πείτε τις επιπτώσεις που έχει για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον η απολιγνητοποίηση. Για να μην αφήσουμε την προηγούμενη ερώτηση, κύριε Βοντετσιάνο, λίγο να σας απαντήσω. Βλέπω ότι οι τιμές έχουν ανέβει 5 και 6 φορές πάνω και η τηλεόραση προηγουμένως που κοιτούσα, που κοιτάω σπάνια μόνο ειδήσεις να δω τι ψέματα θα μας πούνε, γιατί μόνο ψέματα μας λένε, έβλεπα ότι ένας λογαριασμός ήταν παράδειγμα 500 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 2.500, 5 φορές πάνω. Καταλάβατε, 5 φορές πάνω. Τα ίδια με τα περσινά. Η κιλοβατώρα έχει ανέβει 5 φορές πάνω και πληρώνει αντί για 500 ευρώ 2.500. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους Έλληνες πολίτες, κύριε Μοντετσιάνο. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι στο λίθαρχός τους, γιατί κοιμούνται, γιατί δεν ξεσηκώνονται, γιατί δεν ενώνονται, γιατί δεν ενεργούν για το δίκαιο το δικό τους και ενεργούν μόνο για το Διευθύνων Σύμβουλο και για το Υπουργικό Συμβούλιο, επειδή τους έχει δώσει μία θέση. Όπως είπατε και εσείς, ευελπιστώ και εγώ ότι είναι η Ελλάδα, η Ελλάς, καζάνι που βράζει και σύντομα θα σκάσει. Η ερώτησή σας ήταν ότι... Τι επιπτώσεις έχει και θα έχει στην υγεία μας αλλά και στο περιβάλλον η απολιγνητοποίηση. Κύριε Βοντεσιάνο, οι επιπτώσεις θα δούμε ότι θα είναι τραγικές. Βασικό πράγμα για το περιβάλλον θα πω ότι... με αυτό έχουμε ζήσει και με αυτό έχουμε μεγαλώσει τις οικογένειές μας. Οι επιπτώσεις όμως που θα είναι, εκτός του περιβάλλοντος, θα είναι με τα άτομα της εργασίας και με τα άτομα που είναι εξαρτημένα μόνο και μόνο από την ηλεκτρική ενέργεια και από την θέση τους, έστω και σε ένα δίμηνο. Οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον μπορώ να πω ότι δεν θα είναι τίποτα σε αυτό που θα ζήσουμε στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Και ακόμα ότι σε λίγο θα δούμε τραγικά πράγματα στη Δυτική Μακεδονία, γιατί οι επιπτώσεις έρχονται μέσα από το άγχος, από το στρες και από τη μη εργασία. Σε λίγο θα δούμε τρελά πράγματα, θα δούμε θανάτους από στεναχώριες και θα δούμε κατάθλιψη και αλκοολισμό και πολλά πράγματα. Κύριε Πετρίδη, διάβαζα πρόσφατα τώρα πριν 2-3 μέρες σε ένα άρθρο ότι συνοδεύεται η απολιγνητοποίηση με την κατάργηση 4.500 θέσεων εργασίας. Αληθεύει αυτό? Αληθεύει, κύριε Βοντετσιάνο. Έχει γίνει ήδη
το 50 με 70% περίπου. Και αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη αυτή τη στιγμή πήραν και το μπόνους και πήραν τρελά χρήματα. Πήραν πάνω από 50.000 ευρώ και παραπάνω. Γιατί όμως, για να διαλυθεί μόνο και μόνο, η Δυτική Μακεδονία παράγει το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας για να αγοράσουμε, κύριε Ποτητησιάνο, από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία και από την Ιταλία, να τα πληρώνουμε σε χρυσό και να το πληρώνουμε με το αίμα όλων των Ελλήνων. Για ποιο πράγμα? Γιατί θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο να διαλύσει την ηλεκτρική ενέργεια και τα ορυχεία στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Ακούγεται από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι ο λιγνίτης είναι το πιο ακριβό καύσιμο από όλα τα άλλα. Εσείς τι γνώμη έχετε ως γνώστης των πραγμάτων και της ευρύτερης περιοχής? Είναι έτσι όντως? Κύριε Ποτητησιάνο, αυτά είναι που μας λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο υποτιθόμενος Πρωθυπουργός για γέλια και για κλάματα. Πρώτα να μας πει πού κοντά είναι το ορυχείο, τι παράγει το ορυχείο, πώς πας το ορυχείο και ποιες είναι οι ενέργειες να δουλέψει ένας ταινιόδρομος και μία μονάδα. Όταν θα μας πει αυτά τα πράγματα και ξέρει τι είναι και πώς γίνονται, τότε θα μπορεί να μπει. Θα σας απαντήσω όμως και να ξέρετε. Αν είναι δυνατόν, κύριε Ποτητησιάνο, η ηλεκτρική ενέργεια αυτή τη στιγμή να είναι στα ύψη, να κάνει ράλι και να μας λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος ότι η ηλεκτρική ενέργεια, αντί για να κάψουμε παράδειγμα αέριο, που το αέριο πήγε 1200% πάνω, που έχει πιάσει τα 600 και 650 ανάλογα ευρώ ο τόνος, και το πετρέλαιο δεν μπορούμε ούτε καν να το πλησιάσουμε, γιατί κάποτε ανάβαμε τις μονάδες παράδειγμα με 10.000 και με 15 και τώρα θέλουμε 50 και 60. Και τώρα μας λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος τα ψέματα του ότι η απολιγνητοποίηση θα βοηθήσει, γιατί είναι, λέει, το πιο ακριβό καύσιμο. Το πιο ακριβό καύσιμο ποιο είναι? Αυτό που έχουμε και παράγουμε, αυτό που έχουμε μέσα στα ορυχεία? Και να πω ότι στο μεγαλύτερο Βαλκανίο των ορυχείων, στο νότιο αυτή τη στιγμή που υπάρχει μέσα ο λιγνίτης, το κάρβουνο που είναι καλής ποιότητας, που τι κάνει? Υπάρχει το μηχάνημα που το μεταφέρει στον μπούκερ και από τον μπούκερ ανεβαίνει στον ταινιόδρομο και πάει μέσα στις αυλές και από εκεί πάει μέσα στα σειλά και γίνεται η καύση. Η διαδικασία πάρα πολύ εύκολη και με λίγα χρήματα, πάρα πολύ λίγα χρήματα, που μας λέει ότι είναι τόσο ακριβό. Είναι ψέματα, κύριε Ποτητησιάνο. Προκαλώ όλους που μπορούν να με διαψεύσουν άμα θέλουνε, όλους τους βουλευτές, τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, να πάμε να δούμε τη διαδικασία ενώπιον να πάμε μαζί εμείς, εσείς και αυτοί, και να δώσουμε τα στοιχεία για τις αποδείξεις στον ελληνικό λαό, να δούμε ποιοι λένε ψέματα, εμείς ή αυτοί. Εγώ βλέπω ότι η διαδικασία του λιγνίτη, κύριε Ποτητησιάνο, είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι λυπηρό αυτό που θα πω, για το περιβάλλον να μην είναι και η κατάλληλη, αλλά είναι κάτι που μπορεί να σώσει τον Έλληνα πολίτη από την ακρίβεια της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι από χρυσάφι, και την ηλεκτρική ενέργεια, κύριε Ποτητησιάνο, που σε λίγο καιρό δεν θα την έχουμε όλοι. Ήδη έχω μάθει ότι πάρα πολλά μαγαζιά και πάρα πολλές βιομηχανίες έχουν κλείσει, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Ας κάνει κάτι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ας κατεβάσει τη μεγαβατόρα μπορεί, γιατί έχουμε τα προσόντα στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε το λιγνίτη, το πολύτιμο αγαθό αυτό, το ορυκτό,
που μπορεί να κάνει θαύματα αυτή την εποχή και να κατέβει από τα 450 με τα 550 η μεγαβατόρα να πάει και στα 100 και να πάει και στα 80. Αυτά που μας λένε, κύριε Ποντιζιάνο, είναι όλα ψέματα. Να σας πω και κάτι για να ξέρετε, ότι αν είναι δυνατόν να μας βάζουν τώρα μπροστά τον πόλεμο για να μας ρίξουν στη φάκα. Και προτού τον πόλεμο, κύριε Ποντιζιάνο, 150 έφτιαχνε η μεγαβατόρα και τώρα όντως έχουν θησαυρίσει αυτοί που έχουν τις εταιρείες που, να ξέρετε για κάτι, κύριε Ποντιζιάνο, αυτοί χρωστάνε γύρω στα 400 εκατομμύρια, ακούστε το νούμερο, 400 εκατομμύρια όλες οι εταιρείες. Η ΔΕΗ δεν πληρώνει κανένας, αλλά εμείς πρέπει να πληρώσουμε όλες τις εταιρείες, αλλιώς μετά από τα 300 ευρώ, ήταν 400, τώρα έγινε 300, σε στέλνουν δικαστικό επιμελητή στο σπίτι σου και σε στέλνουν τα δικαστήρια για να πληρώσεις έστω με αυτά τα λίγα που θα πάρεις τα 600 ευρώ την ηλεκτρική σου ενέργεια. Αυτοί όμως χρωστάνε, όπως είπαμε, 400 εκατομμύρια και δεν τους πειράζει κανένας και τίποτα. Και εδώ πάλι, κύριε Ποντιζιάνο, βλέπουμε την αδικία που γίνεται στους Έλληνες πολίτες και πάλι τα παίρνουν οι λίγοι. Ποιοι? Αυτοί που είναι με τους πολλούς ψήφους και αυτοί που είναι, να το πω πολύ απλά, τα φιλαράκια και οι κολλητοί του Μητσοτάκη. Κατανοητό. Θα ήθελα λίγο, κύριε Πετρίδη, να σταθούμε στο Λινίτι, εκεί στην ευρύτερη περιοχή που είστε και εσείς διαμένετε εκεί. Τα αποθέματα διαρκούν για πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν αποθέματα. Αν μπορούμε να υπολογίσουμε, έχουμε αποθέματα για κάποιες δεκαετίες. Κύριε Ποντιζιάνο, να σας πω ένα και βασικό για να ξέρετε ότι τα αποθέματα του Λιγνίτη αυτή τη στιγμή ξεκινάνε από την Κοζάνη και καταλήγουν έξω από τη Λάρισα. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες. Με καλύψατε. Ναι. Πάρα πολύ. Αναφερθήκατε πριν λίγο στο αέριο και θα ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ πέρα να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, με συμφέρει να βάλω αέριο, δεν θα χρειαστεί να βάλω κάποια εγκατάσταση, δεν θα μου κοστίσει, δεν θα είναι επικίνδυνο? Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές εκρήξεις, κάποιοι έχουν σκοτωθεί, ζημιές, θα κάνω απόσβεση την εγκατάσταση. Όλα αυτά πείτε μας λίγο, έτσι όπως γνωρίζετε εσείς το θέμα καλά. Κύριε Ποντιζιάνο, να σας πω, μέχρι πρόπερση ήταν το πιο φτηνό καύσιμο. Και με την εγκατάσταση, δηλαδή, που είναι λίγο ακριβή, που θα σε πιάσει 2,5 και 3 χιλιάρικα, αλλά επειδή θα πλήρωνες 4 από 4 κατοστάρικα μέχρι 6, ήσουν καλυμμένος. Ιδίως για τη Δυτική Μακεδονία και για τα χωριά που είναι μέσα το δάσος, όπως είναι το δικό μου το χωριό, και γενικά στην Κοζάνη, στη Φλόρινα και στα Γρεβενά και στην Ημαθία, δεν το συζητάω ότι το αέριο ήταν σωτηρία. Ναι, αλλά τώρα τι κάνανε? Ακούστε τι κάνανε, κύριε Ποντιζιάνο, για να πάθετε κι εσείς πλάκα όπως πάθαμε κι εμείς. 1200% πάνω αυτή τη στιγμή το αέριο. Γιατί να μην έχει θέρμανση, τα ξύλα πήγανε, κύριε Ποντιζιάνο, 150 ευρώ το λιγότερο. Και μιλάμε τώρα ότι για να κάνεις κάτι, για να ζεστάνεις το σπίτι σου 100 τετραγωνικά, δεν μπορείς. Το φυσικό αέριο ήταν όντως κάτι, αλλά τώρα δεν είναι. Γιατί βρήκανε το κουμπί αυτοί που μας κυβερνάνε, να τα πάνε όλα στα ύψη και να σε κάνουν, ας το πω πάρα πολύ απλά, να αλλάζεις ανά 2 χρόνια το λέβητά σου. Από το λέβητα ξυλοκάρβουνο και ξύλα να πας στο πετρέλαιο
και από το πετρέλαιο να πας στο φυσικό αέριο και ύστερα να πας στο πέλετ και να δίνεις τα χρήματά σου άσκοπα για βλακίες. Και να χαίρονται αυτοί που μας κυβερνάνε, γιατί εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας 3 λέβητες. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 2 λέβητες στο σπίτι μου και ξέρω ένα φίλο μου που έχει 3. Κύριε Πετρίδη, τελικά ο Έλληνας πολίτης βάλεται από παντού. Βάλεται από ανεργία, βάλεται από θέματα υγείας, βάλεται λίγο τώρα με αυτήν την κατάσταση εδώ και 2 χρόνια και με την πανδημία. Τα οικονομικά του είναι σε άθλια κατάσταση και ήρθε και απέγινε αυτό το κακό. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφυγε και ο Γάιδαρος που λέει μια παροιμία. Και το κακό απέγινε με αυτά που μας λέτε σήμερα. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα στην Δυτική Μακεδονία μετά από αυτή την εξέλιξη. Κύριε Ποδητσιάνο, αυτή η ερώτηση τώρα με συγκινεί. Είναι δύσκολη ερώτηση. Δεν υπάρχει εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Ποδητσιάνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε διαλυθεί εντελώς και εκεί που ήμασταν ο πρώτος νομός, είμαστε ο τελευταίος νομός και είμαστε υπό διέλυση αυτή τη στιγμή. Γιατί από τη στιγμή που σε παίρνουν την μπουκιά από το στόμα, δεν μπορείς να ταΐσεις ούτε το παιδί σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε τον ίδιο σου τον εαυτό. Για να το δικαιολογήσω. Η μπουκιά από το στόμα. Γιατί το είπα, κύριε Ποδητσιάνο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Από τη στιγμή που με παίρνουν εμένα το ορυχείο και με θέλουν να μην μπορώ να έχω εργασία και να μην μπορώ να είμαι έστω και στο Ταμείο Ανεργίας και στα δίμηνα και στα οκτώμηνα και στον εργολάβο, είμαι τελειωμένος. Γιατί είμαι τελειωμένος, κύριε Ποδητσιάνο? Γιατί δεν θα δουλέψει τίποτα. Και από τη στιγμή που δεν θα δουλέψει τίποτα, να ξέρετε και ένα βασικό πράγμα. Θα χαριστούν όλα αυτά που βλέπετε, ταινιοδρόμοι, μηχανήματα, εξκαφείς, τορνατόζες, οτιδήποτε υπάρχουν, και θα τα πάρουν, να ξέρετε, όχι ότι δεν θα δουλέψουν, τα ορυχεία θα δουλέψουν, αλλά θα τα πάρουν κάποιοι φίλοι των Γερμανών και κάποιοι εργολάβοι. Θα τα χαρίσουμε. Και δεν θα μπορούμε να πάμε για εργασία εμείς, γιατί αντί για να πάρουμε παράδειγμα ένα χιλιάρικο, θα μας πει 3 εκατοστάρικα, 4, 27. Και αν τυχόν δεν θέλεις, θα φέρει από κάτω από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού άτομα να δουλέψουν, κύριε Ποδητσιάνο. Και εμείς τι να κάνουμε? Να μας τιμωρήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Για ποιο πράγμα θα μας τιμωρήσει? Γιατί θέλουμε να έχουμε τη Δυτική Μακεδονία, τα ορυχεία και τα ΑΕΣ, και να μπορέσουμε να έχουμε την εργασία και να μπορέσουμε να ζήσουμε την οικογένειά μας. Θα μας τιμωρήσουν όμως, είναι πάρα πολύ σίγουρο, κύριε Ποδητσιάνο, είμαι 100%, γιατί λένε ότι μας τραβάτε παραπίσω και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και λένε ότι θα πάνε στην πράσινη ενέργεια. Για να πας στην πράσινη ενέργεια, κύριε Ποδητσιάνο, πρέπει να κάνεις έργα υποδομής. Με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και ανεμογεννήτριες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θέσεις εργασίες πάνω από 300 άτομα με τίποτα. Και αυτοί τι θα είναι? Θα τους έχουν εκεί για να καθαρίζουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα τζαμάκια? Τι θα κάνουν? Ή θα φυλάνε το φωτοβολταϊκό πάρκο? Δηλαδή είναι αυτά που λένε όλα γελία, που μπορώ να σας πω ότι με 150 και 200 άτομα για τα μάτια του κόσμου θα έχουν πάρει από όλη την Ελλάδα άτομα για να μπορέσουν να φυλάξουν το φωτοβολταϊκό πάρκο. Για μένα δεν μου λέει τίποτα, αλλά εμείς δεν θα έχουμε να φάμε. Από τη στιγμή που δεν θα έχουμε να φάμε, τότε, να είστε σίγουρος, κύριε Ποδητσιάνο, εδώ είμαστε και εσείς και εμείς, τότε θα γίνουν μεγάλα πράγματα στη Δυτική Μακεδονία,
Βλέπω θα έχουμε ξεσηκωμούς, θα έχουμε σπασίματα, θα έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά θα είναι αργά. Αλλά μια παροιμία λέει, κάλλει αργά παρά ποτέ. Θα το δούμε στην εξέλιξη της πορείας, κύριε Πετρίδη. Θα ήθελα να πω σε αυτά που λέγατε πιο πριν, όπου ξεπουλούνται τα πάντα, έτσι, επί πινακίου, φακής πινακίου που λένε. Και εδώ στο νησί της Κέρκυρας, αυτή την διετία με την περίοδο της πανδημίας, όπου πολλά ξενοδοχεία ήταν κλειστά, άλλαξαν χέρια οι ιδιοκτήτες, όχι μόνο ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, φιλέτα οικόπεδα, πάρα πολύ σε εξευτελιστικές τιμές. Ωστόσο όμως θα ήθελα να μας πείτε κάτι πιο αισιόδοξο, εσείς ως υποψήφιος βουλευτής και εκπρόσωπος του πολιτικού φορέα Αλλήλωσης Συνέλευσης, με ποιο μάτι, τι έχει σκοπό η Αλλήλωσης Συνέλευσης πάνω στο κομμάτι της ενέργειας αυτής, που είναι η θέρμανση, ο ηλεκτρισμός, όλα αυτά. Κύριε Πολιτσιάν, αυτό τα είπαμε ένα εκατομμύριο φορές. Το βασικό πράγμα είναι ότι με την Αλλήλωσης Συνέλευσης και με τον Αρτέμα Ιστόρα δεν θα λείψει τίποτα από κανέναν ελάνιο γόνο. Πόσο πιο απλά να το πω. Δεν θα λείψει τίποτα. Όταν μιλάμε για τίποτα, τίποτα. Από ηλεκτρική ενέργεια, από το ίδωρ, από την εργασία, από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και δεν θα μπορέσουν να κλέψουν όπως κλέβουν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες τον ιδρώτα των Έλληνων πολιτών. Γιατί πάνε, βάζουν ένα δάνειο, δεν μπορούν να το πληρώσουν και του το παίρνουν. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλήνων πολιτεία και με την Ελλήνων συνέλευση με τον Αρτέμι Ιστόρα. Γιατί, κύριε Βοντετσιάνο, εμείς εδώ ήρθαμε για να δώσουμε, θα το πω πάρα πολύ απλά, από τον πλούτο μας. Γιατί έχουμε αμύθει τον πλούτο. Από τη στιγμή που έχεις αμύθει τον πλούτο, γιατί να πάρεις από τον Έλληνα πολίτη το ξενοδοχείο του, το σπίτι του και τη ζωή του? Για ποιο πράγμα? Τα χρειάζεσαι από τη στιγμή που μπορείς να αποκτήσεις και εσύ τα ίδια πράγματα. Έχουμε το άπειρο του απείρου. Από τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουμε τα ίδια, γιατί να πάω να κλέψω και να σκοτώσω και να ρημάξω τον συμπολίτη μου, τον Έλληνα πολίτη, και να τον φέρω στη μιζέρια και να το φέρω σε δύσκολη κατάσταση και πολλά άλλα πράγματα? Γιατί, κύριε Βοντετσιάνο, γίνεται αυτά? Γιατί θέλουν να διαχωρίσουν τους Έλληνες. Θέλουν να γενοκτονήσουν τους Έλληνες. Θέλουν τους Έλληνες να τους έχουν στα πατώματα. Θέλουν οι Έλληνες να σκύβουν μπροστά στα πόδια τους και να τους φυλάνε τα πόδια και τα παπούτσια. Καταλάβατε τι? Σίγουρα δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Αυτό, κύριε Βοντετσιάνο, για να μην το επιτρέψουμε, πρέπει να ενωθούμε όλοι και να είμαστε όλοι σαν μια αγροφιά με τον Αρτέμι Ιστόρα και μόνο. Γιατί ο Αρτέμι Ιστόρα ήρθε εδώ και έφερε τον πλούτο του. Ο Αρτέμι Ιστόρα, κύριε Βοντετσιάνο, δεν σου ζήτησε τίποτα. Σου ζήτησε να έχεις στα ανόπλα σου δύο πράγματα. Την υπογραφή σου και την ελληνική σημαία. Δεν το θέλετε αυτό? Τι θέλετε? Τι θέλετε άλλο? Για να μπορέσεις να ορθοποδήσεις και να έχεις τα πάντα και να μην μπορείς να εξαρτήσεις από κανέναν, φτάνει μόνο η υπογραφή σου και η ελληνική σημαία. Το κάλεσμά σας στους αγαπητούς τηλεθεατές, κύριε Πετρίδη, θα ήθελα. Κύριε Βοντετσιάνο, το κάλεσμά μου σήμερα θα είναι πάρα πολύ δυνατό και θα ξεκινήσω από τους συμπολίτες μου, από τους πολίτες του νομού Κοζάνης. Το κάλεσμα είναι για όλους τους πολίτες του νομού Κοζάνης και όχι μόνο. Ελάτε να ενωθούμε, αδέλφια, να μην μπορέσουν να μας κλείσουν ούτε τη ΔΕΗ, ούτε τη ΔΕΙΑΚ, ούτε την τηλεθέρμανση, ούτε τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί έχουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που είναι όλων των Ελλήνων. Είναι τα δικά μου, τα δικά σου. Γι' αυτό λέγεται η Ελλήνων Συνέλευση εσύ. Εσύ
εσύ. Είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες και πρέπει, αν όχι τώρα που δεν το έχουμε κάνει, αυτοί που δεν το έχουν κάνει πρέπει να το κάνουν, να δώσουν την εντολή τον Αρτέμις Σόρα να μπορέσει να μοιράσει τον πλούτο του. Αν όχι τώρα ποιοι, αν όχι τώρα εμείς, αν όχι τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο αν τυχόν δεν ενωθούμε. Οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ποντεσιάνο, πρέπει να πάρουν την απαραίτητη γνώση και να ενωθούν και να πάνε στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης σε ένα γραφείο να πάρουν τα στοιχεία και τις αποδείξεις. Και θα πω και το τελευταίο, να δώσουν την υποψηφιότητά τους ως υποψήφιοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης και να μπορέσουμε να πάρουμε την εντολή και να τα μπορέσουμε να τα πάρουμε όλα πίσω, αυτά που μας κλέψανε, για να μπορέσουμε να έχουμε την αυθονία μας, το άπειρο του απείρου, και να μπορέσουμε να ζήσουμε με τις οικογένειές μας καλά και δίκαια. Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμις Σόρας, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δύναμη, φως, ελευθερία. Ήταν μεγάλη μου τιμή, κύριε Ποντετσιάνο, και να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη Δυτική Μακεδονία και δεν θέλω να πεινάσει ο νομός μου για κανένα λόγο. Θα παλέψω με νύχια και με δόντια για να δω το νομό μου να είναι απελευθερωμένος από αυτούς που μας κυβερνάνε. Δύναμη, φως, ελευθερία. Κύριε Πετρίδη, κάνετε μια σπουδαία έρευνα, ναι μεν για την ευρύτερη περιοχή εκεί στον νομό που διαμένετε, αλλά και δίνετε και πληροφορίες στους φίλους τηλεθεατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Μην σταματήσετε να το κάνετε αυτό και να μας δίνετε πάντα τις πληροφορίες όπως και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε παρόν σήμερα στην εκπομπή μας. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ηλιρία Κομπή TV έφτασε στο τέλος της. Την τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Αλωνίτης. Την παρουσίαση ο Γιώργος Δησιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.